Θε τι θέλεις. Όχι ρε παιδάκια μου, θέλει την καρυλίτσα. Όχι. Θες να κάτσεις. Κάτσε ρε μαλάκα, θα βγάλουμε εμείς άκρη, είμαστε απλοί άνθρωποι. Όχι, λάξω. Το λοιπόν, Σκάρ με εδώ, βασικά είναι σωστό να λέω Σκάρ. Ναι. Έτσι και στο κανάλι μου δεν πήγαινε. Και στο Insta έτσι το έχεις. Ναι, αλλά κάνεις παρουσίαση αφού λες εντάξει, Σκάρ με, στο κανάλι του Σκάρ μου πήγαινε. Εντάξει. Απορία. Γεια σας, Σκάρ με εδώ, άλλο ένα καφενείο στο γυμναστήριο. Έχουμε και καλεσμένο σήμερα ένα παλιό γνωστό, εσείς το ξέρετε πιο πολύ κιόλας, Παναγιώτης Ραφαήλ. Μάμα! Πέρνα! Ου! Δώσε! Γεια σας. Πιο cringe όσο θα υπάρχει. Δεν πειράζει όμως, τώρα θα πούμε καλά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε βασική προϋπόθεση στο δικό μας καφενείο με τον Παναγιώτη. Ναι. Τι μας δυσπάει στα γυμναστήρια. Οκ. Okay. Ποιοι είναι οι περίεργοι τύποι. Έχω να δηλώσω ένα πράγμα. Δήλωσε το. Εσείς που πάτε για τη selfie. Εσείς. Ξέρεις για ποιο λέω. Φαντάζομαι. Γεια σας. Εσείς που πάτε για τη selfie, πάρτε ένα μονοζυγάκι σπίτι σας. Ένα μονοζυγάκι αυτό που μπορείτε να σπόρτες. Κάντε 5 έλσεις να φτιάξετε το χεράκι. Λίγο το pump. Και βγάλε όσες θες. Βγάλε 5 selfie, ρε φίλε. Το Instagram θα τις ανέβασε. 50 βγάλε, ρε φίλε. Πάρτε και ένα τύπο, βάλτε ένα background. Green screen. Α, καλό. Να φαίνεται γυμναστήριο από πίσω, τέλειωσε. Τζάμπες ή δρόμες. Πιο φθηνό βγαίνει το background, κανένα 20 ευρουλάκια έχει. Είσαι έτοιμος. Μάλιστα. Θα το πω εγώ, θα το πω για αυτούς. Θα τους δηλώσω. Τους δηλώνεις, αλλά δίνεις και τη συμβουλή. Ναι. Δηλαδή μπορείς να τους βοηθήσεις τώρα. Έφαγαν το κράξιμο, αλλά έχουν όμως και πώς να κατευθυνθούν. Έχουμε και τον τρόπο για εσάς. Δίνω πάσα, πες μου ένα που σου δυσπάει. Που μου δυσπάει. Που σου δυσπάει ή απλά τον κοιτάς λίγο παραπάνω από τον τύπο που απλά έρχεται κάνει τα βάρη του και φεύγει. Λοιπόν, αρχικά ένα πολύ μικρό intro. Αυτό το βίντεο θα ήταν χιλιάδες φορές πιο αστείο αν το είχαμε ψιλοσκεφτεί στο μυαλό μας. Υποθέσαμε ότι και οι δύο έχουμε αρκετές μέρες στα γυμναστήρια. Ναι, ναι, λοιπόν, μου ήρθε. Αυτός που λέει, σηκώνω τόσο πολλά κιλά, γιατί δεν βάζει ζώνη. Και το λέει εν άγνοια του τι ακριβώς κάνει η ζώνη. Εμένα μου τη σπάει, φίλε, γιατί μου το έχουν κάνει πολύ. Δηλαδή, σηκώνω τόσο πολλά κιλά, γιατί δεν βάζει ζώνη. Γιατί δεν σε προστατεύει. Σε κάνει να σηκώσει ακόμη περισσότερα κιλά. Δεν ήθελα να σηκώσει περισσότερα, δεν έβαλα ζώνη. Είναι ο ίδιος τύπος που σου λέει, φίλε. Που φοράει ζώνη στα bicep curls. Εκτός αυτού, 4 μέρες γυμναστήριο. 4 ήρθε. Ναι. Έτρωγε με μελομακάρονα πριν. Και σου λέει, Παναγιώτη, εσύ μπορεί να είσαι ρε παιδί μου. IFBB Pro, ξέρω εγώ. Παναγιώτη, δεν την κάνει σωστή την άσκηση. Έγινε, φίλε. Βάλε λίγο τη μέση, αλλιώς γιατί θα τραυματιστεί. Έγινε. Εντάξει. Θα τη βάλω αλλιώς. Και έτσι όπως φεύγει. Έτσι καλά είναι. Και έτσι όπως φεύγει εσύ. Έχω να δηλώσω, παιδιά, έγινα μία φορά έχω γίνει αγενή σε αυτό το πράγμα. Ήρθε ένα τύπος, έκανα μία φορά, παιδιά, front squat. Στο πολύ κάνουν τα front squat εδώ, μπροστινά καθίσματα. Εγώ τα κάνω εδώ όπως κάνουμε τα clean και στο crossfit γενικά που κάνω εγώ. Και όπως νομίζω κανονικά είναι το front squat. Εντάξει, αυτό είναι κάτι, μια παραλλαγή. Ναι, για να μην σε πιέζει κιόλα. Και έρχεται ο τύπος και μου λέει, μη κάνεις έτσι, τραυματίσεις τους καρπούς. Και ήμουν πάνω στην επανάσταση. Δηλαδή μου σε φάση κόκκινο, πατζάρι. Και έρχεται, φίλε, μη κάνεις έτσι, τραυματίσεις καρπούς. Και το λέω, φύγε. Να πεθάνω, καλύτερα ας τραυματίσω μόνο τους καρπούς μου. Ναι, είμαι έτσι ακριβώς και λέω, φύγε από εδώ! Και είμαι έτσι και με λέει τύπος, οκ, και έφυγε. Ωραίος. Απλά ήρθε να το πει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες, αυτός που σου μιλάει mid-set. Το χειρότερο, mid-set ρε φίλε, αυτό πήγαινες να πεθάνεις και έρχεται σου μιλάει. Ρε παιδί. Δεν ήρθε για τη γυμναστική, ήρθε για να κάνει δημοσίευση. Ναι, ή ότι, και οτιδήποτε να μου πεις ότι έχει ξελιχθεί το κορδόνι μου. Κάτσε να τελειώσω το set μου. Αυτός είναι ο δημόσιες σχέσεις, θα τον πούμε. Κοντεύω να πεθάνω, άσε με να τελειώσω το set μου. Μίλα μου μετά, πες μου ό,τι θες τα επόμενα 2 λεπτά που κάνω διάλειμμα. Αλλά όχι mid-set ρε φίλε. Ναι, mid-set. Κάποιοι έρχονται όντως για να κάνουν, εντάξει, δηλαδή η δημόσια σχέση λίγο μετά ή έστω λίγο στο protein drink. Protein drink. Λοιπόν. Ο Σέικερ, ο τύπος Σέικερ. Ο Σέικεράκιας. Είναι ας πούμε ο Σέικερ, γεια σου Σέικερ. Είναι αυτός που έρχεται, εντάξει ρε φίλε, παίρνει συμπληρώματα. Προφανώς. Ωραία, και εγώ παίρνω ρε παιδί μου, τα μοιξιά μου, την πρωτεΐνη μου, το οτιδήποτε μου ξέρω εγώ, τα αναβολικά μου. Όχι. Γενικά. Εντάξει, δεν φαίνομαι ότι παίρνω για αναβολικά. Τα καριά, τα καριά δεν πειράζει. Τα καριόλια μου. Και είναι ο τύπος που δεν έχει κάνει ποτέ σώμα. Ποτέ. Κατά κύριο λόγο. Δεν έχει κάνει. Ούτε ρε παιδί μου. Δεν έχει κάνει και τίποτα. Που εντάξει ρε φίλε, όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε όλοι, αλλά δεν έχει κάνει αυτός ρε φίλε. Γιατί έρχεσαι μόνο για να χτυπήσει, δηλαδή παίζει να πάει γυμναστήριο, να πει σήμερα βαριέμαι, μου τύχε κάτι. Μπορεί, δεν θα κάνω άλλο το σέγγερ. Μπορεί να του είπαν ότι ξέρω εγώ, αυτό το γεύμα είναι για να το τρώω στο γυμναστήριο. Δηλαδή δεν είναι απλά γεύμα, δεν είναι απλά πρωτεΐνη. Δουλεύει μόνο να την πάρει στο γυμναστήριο. Αλλιώς δεν θα πιάσουνε. Λοιπόν. Το πήρε σπίτι.
Ακυρώνω, γι' αυτό δεν έχει σώμα. Λοιπόν, μια συμβουλή που την έχω ακούσει και από τον Παναγιώτη, παιδιά, να ξέρετε, για κάποιο λόγο λέγονται συμπληρώματα διατροφής. Τώρα που είπες αποδυτήρια, τώρα που είπες αποδυτήρια. Έτσι το κάνουν, δες για δικιά. Α, αποδυτήρια, ο φίλος μας. Λοιπόν, είμαστε όλοι. Ο καλύτερος είναι ο παππούς ψωλής. Έτσι εδώ. Βάζει και το ένα πόδι εδώ. Αυτό και έτσι. Τι λέει, αξίριστος εδώ ο θάμνος. Τι λέει, μιλέ. Θα πάω λίγο σπίτι γιατί με περιμένει. Και περνάς εσύ σε φάση. Μαλάκα πάλι οι παππούδες με τις ψωλές αμέσως. Α, στο γυμναστήριο που πάω. Το είχα πάρα πολύ. Η φάση, δεν έχουμε τόσα κρούσματα, όμως. Τι έκανα. Έχει, απέναντι έχει μπαλκόνι και τα παράθυρα δεν τα είχαν μαυρίσει. Τα μαύρισαν πριν ένα μήνα. Και άμα έβγαινε έτσι καλημέρα, έλεγε καλημέρα και απέναντι. Και εκεί ήταν ναι, δηλαδή εντάξει. Φίλε, είχα παππούδες στο γυμναστήριο Θεσσαλονίκη που εντάξει και είναι πιο απρόσωπα τα πράγματα. Ναι. Και ήταν... τι απρόσωπα, γιατί να αναφέρω. Δεν ρώτησα να κάνω γυμναστική, ρε καθότι να ράζανε έτσι και θα λέγανε. και δεν είναι αυτό. Είχαμε ρε φίλε ένα τετράγωνο μεγάλο και ένα μικρό δρομάκι το οποίο ήταν τα lockers. Στο άλλο είχε ξέρει τα παγκάκια στη μέση να κάθεσαι να αλλάξει. Είχε άπλο. Πού ήταν η θέση. Πού ήταν. Στο στενάκι. Στο στενάκι. Και καθόταν εδώ και είχε τόσο να καταλάβει. Α, λες, από πού πέρα. Ήρθα να κουμπίσω πουλάκι του παππού, πήγα να περάσω. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε από ο παππού ψωλή, την κατηγορία παππού ψωλή. Και πάμε στον τύπο. Αυτό το έχουμε και πολύ στην Τολμαϊδα. Εδώ έχουμε γενικώς παιδιά να ξέρετε πολλά εργοστάσια. Ναι. ΔΕΗ. Και πολλοί δεν έχουν χρόνο, το καταλαβαίνω ρε φίλε. Okay. Αλλά εντάξει, θα το σχολιάσουμε γιατί πρέπει. Ναι, είναι ναι. Ο τύπος που έρχεται από το ρηχείο και γυμνίζει όλο το γυμναστήριο ρηχείο ρε φίλε. Δηλαδή τέφρα με υδράτα. Τι είναι κάνε κάτι ρε φίλε. Ορυχείο, γυμναστήριο, ορυχείο, γυμναστήριο. Ναι, ορυχείο και γυμναστήριο. Μετά κάνω δουλειά. Α, έχει 16 μήνας. Ωραία, αύριο κάνω τους. Αυτό εν τέλει το καταλαβαίνει τη δουλειά του. Ναι. Γιατί. Δεν σε έχει μια ανοχή, ναι. Αλλά. Μην είναι κάθε μέρα και πρέπει ναι, και να το κατδες. Ναι. Έχω πάει γυμναστήριο και έχω ξεχάσει μια φορά να βάλω αποσμητικό. Και μετά το μισάωρο που πάρεις ένα υδρόλο, κάτι μύριζε. Ήμουνα λίγο πιο περιορισμένος. Δεν πήγαινα να ανοίξω κουβέντα σε όλους να. Και για πες, ναι, δεν το κάνεις έτσι. Αυτό είναι. Α, να πάρω λίγο αυτά τα βάρη. Γιατί θέλω αυτά, τα κάτω δεν τα θέλω. Ή αυτά που είχα μπροστά μου. Δεν πάρω τα κάτω. Σκέψω ότι σε ένα γυμναστήριο που γενικώς μυρίζει υδρότα. Εντάξει, γυμναστήριο, σε υδρότα θα μυρίζει. Αυτό που μυρίζει λίγο παραπάνω και το καταλαβαίνει είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα. Είναι λίγο χειρότερα. Ο Φωνακλάς. Λοιπόν. Για πες για τον Φωνακλά. Εσύ είσαι ο Φωνακλάς. Yeah, por qué me. Μη λες τίποτα. Λοιπόν, ο τύπος. Λοιπόν, είναι ο τύπος που έχει δει βιντεάκια στο YouTube. Πρώτα. Όχι πια fitness. Έχει δει βιντεάκια στο YouTube κόλλημα. Okay. Ο κόλλημα παίρνει τα 200 κιλά και τα 200 κιλά τα σηκώνει και τσιμπάει. Yeah, ρε φίλε, το βλέπεις. Νο, το βλέπεις. Σηκώνει 200 και 200 και τσιρίζει. Όχι 5 και 5 και είναι. Δεν επιτρέπεται στα 5. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, καλά. Όπως το deadlift ξεκινάει από 60 κιλά, δεν ξεκινάει από κάτι πιο ελαφρύ. Ναι. Έτσι και το. Η φωνή ξεκινάει από κάτι πιο βαρύ από 5. Από τριψήφιο πες. Πες από τριψήφιο τώρα. 100 και πάνω. Δείχνουμε ανοχή στο 100, έτσι. Έχεις. Κάτω από 100 κιλά δεν έχω φωνάξει. Στα 100. Έχεις φωνάξει εγώ. Άλλο και εγώ, τη βγάζω πίεση! Ναι, αλλά έτσι. Είναι εγκολωμένο! Την πήρε την κάρτα σου. Δεν πειράζει, φώνα, αλλά την κάρτα θα την πάρει. Την πήρα. Κάρτα είναι. Καρτούλα είναι. Τόλμη στην αφόρμηση. Τι να κάνει. Δεν πειράζει. Half rep. Half rep. Half rep. Καλά. Που μετά θα σου πει, μη το ακουμπά εδώ γιατί χάνει το tension. Ναι, και εσύ χάνει tension σε 2 μιλιμίτερ κίνηση. Εντάξει, μην ακουμπά το τέτοιο όταν θε ένα εκατοστό πάνω άντε. Ναι. Όχι 4 πόντου. Όχι το βγάζει από. Ο άλλο κάνει bench. Το βγάζει από την ασφάλεια, το βάζει στην ασφάλεια, το βγάζει. Αυτές είναι οι επανελήψεις. Όχι, φίλε, πρέπει και να κατεβεί, πρέπει να τεντώσει το στήθος. Εκτός ο στήθος είναι και ο squat. Θα χώσω λίγο κάτι ακόμα τώρα, γιατί το ένιωσα μέσα μου. Λοιπόν, επειδή κάνω ας πούμε έτσι βιντεάκια, έχω λίγο περισσότερους συνδρομητές, λίγο περισσότερους followers στο Instagram. Πολλοί με ρωτάτε πράγματα. Τι λίγο περισσότερο. Πολλοί με ρωτάτε πράγματα. Και μου ξεκινάτε όλες τις συζητήσεις, έχω ακούσει ή η γνώμη μου είναι. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου, με ρωτάς για να ακούσεις τη δικιά μου γνώμη. Βρέθηκα σε μια συζήτηση που έλεγε ότι η κρεατίνη δεν πάει με την καφέινη. Τι εννοείς βρέθηκε σε μια συζήτηση. Σου λένε γνώμη, δεν υπάρχουν γνώμες, υπάρχει αυτό λέει η επιστήμη, αυτό ισχύει. Ναι, δεν υπάρχει γνώμη ρε παιδί μου ότι. Τι να σου πω ότι αυτά εδώ είναι 500 ml νερό. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι 500 ml νερό. Είναι 500 ml νερό. Τέλος. Λοιπόν, half rep στο κάθισμα όπως έλεγα. Εντάξει. Ναι, φίλε, καταλαβαίνω. Θες να κάνεις πιο λίγο κάθισμα, πιστεύεις ότι είναι εκεί αυτό που δεν θα τραυματίσει τα γόνατά σου, οκ. Okay. Αλλά half rep είναι εδώ.
Χάλφρε, δεν είναι εδώ. Εδώ είναι παθαλουμπάκο και είμαι 60 χρονών και απλά δεν μπορώ να, σηκώσω κάτω την καρτούλα που μου έπαιζε. Αυτό δεν είναι κάθισμα. Αυτό εντάξει, είναι κάθισμα. Χάλφ. Δεν είναι full, είναι χάλφ. Η κατηγορία με το χρυσό μετέλλιο ξέρεις ποια είναι. Όχι. Καθρέφτης, φίλε. Φίλε, καθρέφτης, εντάξει. Ένα πράγμα. Είμαι, δες. Ναι. Δεν ήμουν καθρέφτης, καθρεφτάκιας, αλλά έχω. Δεν. Όχι με την πολύ κακή έννοια. Κανείς δεν είναι ότι δεν πάει στην καθρέφτη. Καθρεφτοφέρνω. Κοίταξε. Καθρεφτοφέρνω. Το δίνω καθρέφτη. Ναι. Δηλαδή, έμπαινα καθρέφτη. Οκ. Okay. Έμπαινα. Λοιπόν, έχεις τον καθρέφτη σου. Εγώ θα μπω στο ασέρ, θα είμαι μόνος μου, θα σφιχτώ ρε. Ναι. Ποιος δεν θα σφιχτεί. Τρεις μέρες θα πας γυμναστεί, θα πεις ότι μεγάλωσε τρία ποντάκια το μυς μου, είμαι τούμπανος. Ας κάνω, αλλά, ρε, φίλε, ας κάνω δύο μήνες ξεκούραση. Εσύ, θα σε πω ο Γιώργος. Γιώργο. Ο Γιώργος λέω. Θα σε πω βασικά ο Κωστάκης. Τυχαία ο Κωστάκης. Εντελώς. Μην πηγαίνεις σε όλους τους καθρέφτες, ακόμα και στην πάρα που εδώ, γιατί εγώ δεν έχω το μέσα καθρέφτες, δεν ξέρω αν με φαίνεται, δεν έχω κανένα καθρέφτη. Μαλάκα, φαίνεται 3% βυζί. Γύρνα λίγο εκείνο, δεν φαινόμαστε καλά. Ναι, γύρνα λίγο το φωτισμό, γύρνα λίγο. Γιατί δεν ήμουν έτσι, ο φωτισμός σε, γύρνα τον λίγο. Άσε κανένα καθρέφτη για τους άλλους, παιδιά. Πάνε στο σανσέρ που είσαι μόνος. Μη μας φρίζεις ρε φίλε. Ή πάρε δύο στο σπίτι σου και κοιτάξω όσο θες. Ή πάρε το μονόζωγο του προηγούμενου φίλου και κάτω. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε. Έβγαλε τη σέλφι σου. Τέλος με τον καθρέφτη. Φύγε. Βγάλε μια σέλφι. Κάνε λίγο προπόνηση. Δύο σέλφι, το πολύ. Τέλος. Προπόνηση. Ή σπίτι σου. Ναι, σπίτι. Ή σέικερ και σπίτι σου. Γιατί. Ναι, γιατί το σέικερ. Άμα πα σπίτι σου και σέικερ δεν πιάνει. Πες. Ο τύπος που κόβει επαναλήψεις. Συνδυάμει το κρόστι που είχε για παράδειγμα 50 γουρνιά. Ναι. Σκληρό. Ο μπρο ρεπ θα πω. Ο μπρο ρεπ, έχω να δώσω και μπρο ρεπ. Το συναντάμε πολύ σε crossfit γιατί εντάξει, πολύ κάνουν και crossfit. Μπορεί τον Παναγιώτη που τον παρακολουθεί πολύ κόσμο να είστε από αυτή τη φάση, αλλά ξέρουμε ότι πολλοί κόσμοι. Είναι που κάνω. Ναι, ωραία. Η πιο πολύ είναι λογική. Ένα στου αρκετού θα πει. Μόνο crossfit όλα τα λένε κακά. Εντάξει, ο περίεργο. Ο περίεργο. Που αυτό πει να μην πηγαίνει προπόνηση. Απλά να το έχει σε selfie. Είναι ο selfie. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, αρνητικό του crossfit είναι ότι δεν έχει καθρέφτε για να βγάζω selfie. Ναι. Λοιπόν, τύπε που κόβει επαναλήψει. Όταν λέμε 10, επιτρέπεται να κάνει 9, όχι λιγότερε, μόνο όταν πα να λιποθυμήσει. Εντάξει ρε φίλε, ή μπες ή μην μπεις. Μην το κάνεις. Δηλαδή ρε, θα πεθάνεις στη δέκατη. Ναι, κάνε 9. Κάνε 9. Δεν θα πεθάνεις στη δέκατη. Γιατί στον μπούτσο σταματάς την έκτη. Αν είναι να πεθάνεις στην 8, αν είναι να πεθάνεις στην 9, δεν έπρεπε να μπεις εξ αρχής γιατί θα το ήξερες. Τέλος. Μην μπεις καθόλου ή μπες κάνει μια λιγότερη στα 3 set το 1. Choose your fucking way. Όχι 4 για 6, τα ξέρω. Τα έχω δει. Τα ξέρω. Όχι, έχουμε 25 μπέρμπι στο πρόγραμμα, μαλάκα, και με κάνεις 12 και λες τέλειωσα και τέλειωσε ο διπλανός μου που τα κάνει τάπα. Εγώ όλος τα κάνει τάπα, σε βλέπουμε πως πας. Δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Θα με βοηθήσεις λίγο στο bench. Έχω βάλει 100 κιλά, το max μου είναι 75, αλλά σήμερα ξύπνησα ορεξάτος και είπα να βάλω 100. Σε πειράζει, θα κάνεις bicep curl λογικά μετά την πρώτη μισή επανάληψη, αλλά εντάξει. Φημολογείται υπάρχει τύπος που πάει για προπόνηση για να γίνει spotter. Λέει, έχω φίλο ο οποίος πηδάει από το 75 του PR του να πάει στα 100 κατευθείαν. Και έχω τον φίλο μου όμως τον άλλον που προπονείται για spotter. Λέει, θα κάνω εδώ, αυτήνα και αυτήνα για τα σκοτ. Ξεκάθαρα. Φίλε, ίσως να είναι και το επάγγελμα του μέλλοντος. Spotter. Spotter. Πτώσεις personal trainer, άλλοι τόσοι spotter θα βγουν. Ναι, γιατί ο personal trainer θα λέει, δεν θα σε σώσω σε όλα, φέρνω το spotter σου. Θέλετε να γραφτείτε. Όχι, εγώ θέλω να γραφτώ. Είναι ο σπότερ το παιδί. Ναι, είναι το σπότερ. Θέλω να με βοηθάει. Αυτό βοηθάει, δεν θα κάνει. Και θα πληρώνουν για σπότερ, θα λέει 40 ευρώ με 20 ευρώ για σπότερ. Εντάξει. Λοιπόν, φίλε. Εσύ. Φίλε που είσαι. Δεν θα σε πω κοστάκι, αλλά θα σε πω τριαντάφυλλο. Τυχαία. Τυχαία. Μου ήρθε έτσι ένα όνομα, ρε φίλε. Ο τριαντάφυλλος ο ιδρώτας. Πες λίγο τα τρία πιο. Που εσύ είσαι legit. Δηλαδή ρε φίλε είναι δύο άκρες. Μια λεπτή γραμμή τους χωρίζει. Ο τύπος που υδρώνει κάνει τη λίμνη του από κάτω αλλά σου καρίζει. Και ο τύπος που κάνει τη λίμνη του από κάτω και έρχεται ο επόμενος και γλιστράει. Ρε φίλε καθάρισέ τα. Όταν κάνεις πάγκο αυτή η κοιλίδα είναι η υδρότα σου ρε φίλε, δεν δικός μου. Δεν θέλω εγώ να πάω ανάποδα να κάνω, να τραβήξω, να γλύψω. Δεν θέλω ρε φίλε. Πρέπει να τα γλύψω. Γλύψτε εσύ με το σκούπισε τα λίγο. Το έχει τύχει. Φίλε, εγώ γενικά υδρώνω τέρμα πολύ. Ειδικά ναι, από άνοιξη και μετά. Αλλά σκουπίζω, φίλε. Μπορεί να πάω και με δύο πετσέτες του γυμναστήρου.
Ναι, ρε, κάντε λίγο. Σίγουρα θα έχει το γυμναστήριο ένα χαρτάκι να τα κάνει. Κανεί δεν που έχει γυμναστήριο στο γιο με εγώ. Ή κάνω, υπάρχει... κάνω και με την πλούζα σου, ρε φίλε. Ναι, λίγο να μην φαίνεται. Δηλαδή πρέπει να αφήσει. Να μην φαίνεται. Την... Να είναι ίδιο χρώμα ο πάγκο. Να μην φαίνεται κάτι, ένα διαφορετικό χρώμα. Το αγγελάκι σου να πρέπει να αφήσει πάνω. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να δούμε τη στάμπα τη πλούζα. Του δερμάτου, ειδικά που μένει και η στάμπα. Αυτό ρε που στάζει. Κρέμεται να πει. Και λε εντάξει σήμερα δεν θα κάνω δικέφαλο. Α ξεκινάω. Πήγα για δικέφαλο ζώο για αυτό δεν θα κάνω. Γάμισε το. Αφού έχει αφήσει ο υδρότα εκεί τον υδρότα του. Και δεν το σκούπισε, εσύ το σκούπισε. Είδες όμως τι θα λένε, τι ονόμα έχει. Πού θα ξέρουν, ρε φίλε, τα τρία πιο συνηθισμένα ονόματα, Κώστας, Γιώργος, Τριαντάφυλλος. Βασική περίπτωση, στα CrossFit πιο πολύ. Πολλοί γυμναστές πλέον βάζουν και μαγνησία, νομίζω, αφήνουνε. Γιατί το CrossFit το έκανε πολύ μόδα, τους γαμίσαμε τελικά. Μπορεί. Αυτό είναι οι γαμοσύριδες που λένε στο στρατό. Είναι yes. Το CrossFit για τα γυμναστήρια. Λέει, βάλαν μας βάζουν να παίρνουν μαγνησία, το reality τα κάνουν μουνί, να καθαρίζουμε. Τι είπε, που, ο Μαγνησίας, ο Μαγνήσιος. Μαγνησιάκια. Ναι. Που βάζεις μαγνήσιο μέχρι και στα μάτια σου για να κάνουν πιο πολύ. Για να κουράνε πάνω και να μην κλείσουν. Ναι, χαλάρωσε λίγο ρε μαλάκα. Εντάξει. Για να λιποθυμίσεις μετά το deadlift με ανοιχτά τα μάτια. Έχω παλικάρι. Εντάξει. Δεν κλείνουν τα μάτια. Έχω παλικάρι που κάνει κατακόρυμες κάμψεις και βάζει μαγνησία για να μην κλείσει τα πορταράκια. Τα πόδια! Ρε μην εντάξει. Δεν είναι αυτό. Έχω κάνει ακραίο. Έχω κάνει κάτι ακραίο. Είχα βάλει, αλλά σε αγώνες το έκανα ρε φίλε, γιατί είχαν πίσω, είχαμε pegboard. Pegboard όσοι ξέρουν, είναι αυτό το ξύλο, ναι, το ξύλο με τις τρύπες που είναι πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι. Ξέρεις, κάνω τα χέρια σου, τα κάνει... Φαντάζομαι, δεν έχω κάνει, φαντάζομαι. Άρρωστο. Okay. Και οι τύποι δεν είχαν από δίπλα τείχο, γιατί έχεις τείχο να παντάς. Είχαν κάτι που γλιστρούσε. Και παίζαμε κάτι αγώνες, τους έλεγα παιδιά, βάλτε μαγνησία στο παπούτσι από κάτω. Okay. Που, ακραίο ρε φίλε, αλλά λες εντάξει αγώνες σήμερα, μαλάκα. Αυτό τώρα εκεί το βλέπει κάποιος που έχει πάει στους αγώνες θεατής. Και πάει και κάνει αυτό. Γιατί θα βάλει τα χέρια πάνω να κάνει δικαίωμα. Φτάζει εδώ πούδρα. Μετά ξεκολλάει όλο αυτό, το αφήνει. Φέρνει και το δέρμα. Το αφήνει πάνω στο μαξιλαράκι. Έτσι είναι ο κόλλα, εντάξει. Ναι, ρε φίλε. Χτύψε λίγο. Αυτό που δεν κάνει ριράκ. Έκανε 140 κιλά πάγκο. Δηλαδή 70 εσύ και 70 ο σπότερ σου. Βάλτε μετά. Βάλτε μετά τα κιλά στη θέση του. Μπορεί να έρθει ο άλλος που είναι 65 κιλά παιδάκι και να θέλει να κάνει με 40 κιλά. Δεν θα πρέπει να κάνει ριράκ τα 120 κιλά. 20 είναι η μπάρα. Δεν είναι αυτό. Παντού. Ο άλλος 60 κιλά, αν είναι αγοράκι, θα το παίξει άντρας, θα γαμηθεί και θα είναι ο προπονητής του να βγάλει τα κιλά σου. Ζήστε. Η κοπελίτσα που έρχεται για να βγάλει τη σέλφη της, να δείξει λίγο το κολαράκι της στο γυμναστήριο που η μισή γι' αυτό πάμε, ρε φίλε. Ναι. Πάνε, θα πω εγώ. Για να μην βάλω target. Ρε φίλε, γιατί τι να βγάλει να τα βγάλει. Θέλει να κάνει με σκέτη πλαστική μπάρα, πότε την πάρει από εκεί. Νιώστε λίγο, εσύ που είσαι εδώ, αυτό ο τύπο, ξέρουμε ρε φίλε, πώ σηκώνει. Bodybuilderάδε, φαρμακωμένοι, κάνουν τα 140 κιλά, ξέρει 70 και 70, και μετά λένε, δεν μπορώ να κάνω ριράκ γιατί θα κουραστώ και θα καταβολήσω. Όχι, ρε φίλε. Μου το έχει πει γυμναστή ότι του το είπε φουσκωτό. Τι εννοεί, θα καταβολήσω! Όλη σου η προπόνηση καταβολίζει. Πα του μη, σε όλη την προπόνηση. Και αυτό δεν είναι τίποτα στα 70 κιλά. Προστά στα 70 κιλά που σου. Είναι δικαιολογία ότι τεμπέλη, ξέρω εγώ. Λε εντάξει, τι θα πω. Αυτό είναι βασικό. Ριράκρε, φίλε, στη θέση του. Βασικό. Ή και τα βαράκια. Τα βαράκια. Oh, καλά. Που άλλο με παίρνει μαλάκα του σκόλεμα το τέτοιο μου το διακουσάκιλο και νομίζω ότι. Πού το βρήκε, εκεί πρέπει να είναι όταν τελειώσει τη χρήση του. Πάλι μπορεί να μαγειρεύει 200 κιλά βαράκι. Σε ένα μαγειρεύει 200 κιλά μπορεί να σηκώσει. Όχι. Περίμενε, γιατί το σκέφτηκε, α πούμε. Ψάχνει να θυμηθεί κάποια στιγμή στη ζωή του ότι ίσω έχω σηκώσει 200 κιλά βαράκι. Έτσι, ναι, έχω βρει 200 κιλά βαράκι κάπου. Όχι, δεν μπορεί. Τι είναι 200 κιλά. Δεν το αφήνει ο άλλο. Παίζει, τώρα ή 200 έλεγε ή 2. Ή 22. Ένα ροζ μικρό ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, κοπέλε που πάτε, οι ασκήσει που προτιμάτε είναι προβολέ. Step, ναι. Κοιλιακούς, kickbacks. Καλά. Kickbacks με κρασπίση. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το έτσι που κάθεστε κάτω. Σηκώνετε ένα πόδι, κάνετε αυτό. Και φοράτε το ρούχο το οποίο μας δείχνει τι φάγατε το μεσημέρι. Εντάξει. Και άλλαξε το ρούχο ή μη κάνετε αυτή την άσκηση. Ή κρύψου κάπου ρε φίλε. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι ήρθαν να κάνουν προπόνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω το σεκεράκια. Καταλαβαίνω το σπότερ. Εντάξει, οι υπόλοιποι μπορεί να θέλουν να κάνουν προπόνηση. Βάλε κάτι. Βάλε μια ζακέτα εδώ. Λέει ζακέτα, ωραία. Αν και έχω. Καλή λύση. Αν και έχω πει. Γιατί φορά ζακέτα σήμερα γάμο το σπίτι. Ναι, αυτό είναι καλή λύση. Δηλαδή κάθε μέρα μου έρχεσαι το εξτραβήξει μέχρι το σβέρκο. Ναι. Τώρα δηλαδή γιατί. Τώρα, ζακέτα γιατί. Ζακέτα για ποιο. Τι θε να μα το παίξει σήμερα. Σήμερα θα μου το παίξει παπαδιά να πούμε. Άστα τώρα, βγάλει την και βάλε να δούμε τι έφαγε το μεσημέρι. Λοιπόν,
Νομίζω καλύψαμε αρκετά κομμάτια του γυμναστηρίου. Με καλεσμένο φωτιά σήμερα. Γι' αυτό πιάσαμε και αυτό το θέμα, έτσι. Είμαι η φωτιά. Ελπίζω την άλλη φορά που παραγγείλεις να ξανακάνουμε βιντεάκι, γιατί έρχεται και σπάνια στην Τολμαϊδά μας. Τρεις φορές το χρόνο. Αλλά τις αξιοποιούμε όπως πρέπει. Έτσι, έτσι. Δεν θα χάσεις γύρω στην προπόνηση, άρα σιγουράκι. Οκ. Με αυτά. Μη γαμιέστε στα γυμναστήρια. Μη γαμιέστε, ρε μαλάκες. Και ελπίζω να στρώσετε μερικοί λίγο το μυαλό σας ή έστω να γελάσετε λίγο μαζί μας. Ναι. Κυρίως το δεύτερο, γιατί αλλά και το πρώτο κάποιοι χρειάζονται. Λοιπόν, κάτω στην περιγραφή είναι το κανάλι του Παναγιώτη που σίγουρα θα το ξέρετε. Όσοι δεν το ξέρετε, μπείτε τσεκάρετε τον, γιατί έχει πολύ ωραίο υλικό και πολύ συχνό υλικό. Όχι σαν εμένα που βγάζω μια φορά το χρόνο. Έχω πολλά βίντεο. Αν τα προσέξετε λίγο, θα δείτε ότι είναι το ίδιο βίντεο 400 φορές. Αλλά μην το προσέξετε λίγο. Δείτε τα όλα. Έχει ωραία προπονησούλα, έχει ωραία πράγματα να δείτε, θα γουστάρετε. Αυτά. Κάντε ένα like, μια γραφούλα μας σας άρεσαν τα βιντεάκια μας. Έτσι ώστε εμείς ανεβάζουμε ό,τι να είναι. Το δικό μου κανάλι ανεβάζει gaming, fitness πολύ, γιατί αυτό κάνω και εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βλογκάκια, αστεία, ό,τι θέλετε, γενικό γιόλο. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια. Και καλή χρονιά, αν θα ανέβει καλή χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Καλή χρονιά.